Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας 13 Μαρτίου ο τηλεμαραθώνιος αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μεταδόθηκε ταυτόχρονα από τις τρεις τοπικές τηλεοράσεις, Δέλτα Τηλεόραση, Θράκη Νέτ και Αλφα Τηλεόραση, με παρουσιαστή το δημοσιογράφο Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Για να γίνει Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε πήρε ένα κομμάτι από τη Μητρόπολη Μαρονίας και ένα κομμάτι από τη Μητρόπολη Ένου, η οποία έμεινε στην ανατολική πλευρά του ποταμού. Υποδέχθηκε τους πρόσφυγες ένας μικρός πληθυσμός που είχε υπάρξει εδώ, κυρίως ξένοι, ήταν 11 προξενία ο πληθυσμός της Αλεξανδρούπολης τότε. Στον τηλεμαραθώνιο προβλήθηκε το έργο της τοπικής εκκλησίας μέσα από τους ανθρώπους που μοχθούν, εργάζονται ή διακονούν εθελοντικά και στα δύο ιδρύματα της Μητροπόλεως, το Ιακήμιο Γυροκομείο και το Σταυρίδιο, περιθάλψεως χρονίως Πασχόντων, στο καθημερινό συσίτιο Απόρων, στα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία και γενικά σε όλες τις δομές και δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως. Ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης και νυν Θεσσαλονίκης κύριο Άνθιμο. Στεγάστηκε μέχρι το 1982 στις δύο αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως δίπλα στον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια οι συλλογές του μεταφέρθηκαν στο διατηρηταίο νεοκλασικό κτίριο της Λεονταριδίου Σχολής όπου βρισκόμαστε και τώρα, που κτίστηκε το 1909. Η Σχολή Αγιογραφίας Αγία Γλυκερία ιδρύθηκε το 2015 με την ευλογία του Σεβασμιότατου. Λειτουργεί εδώ και 7 χρόνια, τα μαθήματα παραδίδονται καθημερινά απογεύματα. Μπορούν να έρθουν όλες τις ηλικίες από 7 χρονών μέχρι 77 εδώ και να παρακολουθήσουν μαθήματα, γίνεται σε καθημερινή βάση. Για την Ιερά μας Μητρόπολη, εμπνευστής και δημιουργός του Ράδιο Ελπίδα, υπήρξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Άνθιμος, ο οποίος με τη δυναμική που τον διακρίνει, με το δημιουργικό και ανήσυχο πνεύμα, κατήφθηνε τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον πατέρα Ειρηναίο Λαυτσή και όλους τους συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς, προς τη δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Το φθινόπωρο του 2014. Είχαμε τον αγιασμό για τη λειτουργία του νέου ραδιοφωνικού σταθμού που έδρα το έχει το Ανθίμιο Πολιτιστικό Κέντρο. Κατά τη διάρκεια του τηλεμαραθωνίου, όσοι επιθυμούσαν είχαν τη δυνατότητα να συνδράμουν στο έργο της τοπικής εκκλησίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 19059, καθώς και με την κατάθεση χρημάτων στους ερανικούς λογαριασμούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Χαίρομαι με την παρουσία των τριών τοπικών τηλεοράσεών μας εδώ, που παίρνουν το λόγο μας και τον μεταφέρουν χωρίς να τον περικόψουν, χωρίς να τον αλλοιώσουν στην τοπική μας κοινωνία και αφήνει την τοπική μας κοινωνία να κρίνει. Είναι η Δέλτα Τηλεόραση, είναι η Θράκη Νέτ, είναι και η Αλφα Τηλεόραση. Δικά μας παιδιά, δικές μας προσπάθειες που πάντοτε μας φιλοξενούν ως Εκκλησία με τον καλύτερο τρόπο. Αρκεί να σας θυμίσω ότι στην περίοδο της πανδημίας που οι εκκλησίες ήταν κλειστές, λειτουργούσαν στο Μητροπολιτικό Ναό ή στο Ναό της Μεταμορφώσεως μόνος μου με τις τηλεοράσεις και τα παιδιά τα είχα απέναντί μου και ήταν το μόνο εκκλησίασμα. Ο τηλεμαραθώνιος αυτός ήταν η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2022 και 2023 για τον εορτασμό του Ιωβιλαίου έτους των 100 ετών από τη δημιουργία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1922.